Αφήσω τίποτα, μόνο το στεναγμό. Τίποτα απ' την αγάπη σου δεν κράτησα, μωρό. Τίποτα απ' την αγάπη σου δεν πήρα να λυπάσαι. Εσύ μου πήρες τη ζωή κι ούτε που το θυμάσαι. Φανταστικό να μη σ' αφήσω τίποτα, μόνο το στένα γνωμό. Πολύ ωραία. Και επιστρέψαμε κοντά σας, φίλες και φίλοι, με ένα ακόμα καινούριο κομμάτι, το Ναμπόρνα, σε στίχους της Δέσποινας Πανδεδάκης. Εδώ έβαλε στα γίδα η Δέσποινα αυτούς τους στίχους. Τους είχα από το 2004 ή 2005, κάναμε μαζί ένα CD με όλη τη στίχη της Δέσποινας που λεγόταν Μαντινάδες νούμερο 2. Όταν λοιπόν έκανα την επιλογή, το έβαλα στην άκρη αυτό, γιατί θεώρησα ότι ένας τέτοιος στίχος δεν πρέπει να χαθεί μέσα σε μια σειρά από Μαντινάδες 10, 9, 8 ας πούμε. Και κάποια στιγμή όταν ετοίμαζα το δίσκο, ξέρεις, όποτε κάνω δίσκο, σκαλίζω στο σκληρό που έχω φυλάξει τις ιδέες τις φυλαγμένες, και είχα γράψει τη μουσική, το είχα ξεχάσει. Λέω, εδώ είμαστε. Για μένα προσωπικά είναι, μπορεί να είναι και το καλύτερο τραγούδι του δίσκου. Δεν ξέρω γιατί μαγγίζει έτσι, αλλά η Μαντινάδα αυτή με συγκινεί πάρα πολύ. Όπως και όλες που γράφει η Δέσποινα. Σας ακούμε. Μια που λέμε λοιπόν για CD, γνωρίζουμε όλοι την πολύ πλούσια δισκογραφία που έχετε. Έτσι ξεκινάει από το παρελθόν και τώρα έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε μια ακόμα καινούργια δουλειά. Να πούμε όμως και για αυτήν που ετοιμάζεται, κάτι έρχεται, ναι, η οποία θα είναι έκπληξη. Πρώτα θέλω να πω την άποψή μου για αυτό που κάνω. Ωραία. Όχι για την ποιότητά του. Για την ποιότητα την κρίνει αυτός που ακούει. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ επίσημα επαγγελματίας σε αυτό που κάνω.
αυτό που κάνω ακόμα σήμερα, όπως και πριν από 30 χρόνια, το κάνω σαν χόμπι. Ο χρόνος μου ο ελεύθερος, είναι προτιμότερο να κλειστώ το χρόνο μου τον ελεύθερο στο χώρο μου, να ασχοληθώ, να γράψω, να δοκιμάσω, από το να πάω σε μια καφετέρια και να σαχλαμαρίζω, έτσι να περνάει η ώρα. Καλή είναι και η καφετέρια, θέλει την ώρα της. Αφιερώνω λοιπόν αρκετό χρόνο σε αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι το αποτέλεσμα και μάλλον δεν μπορώ να λέω ότι δεν ξέρω, γιατί ήδη αρκετά τραγούδια έχουν αναγνωριστεί και ξέρω την αξία τους. Αλλά ό,τι και να γίνεται, είτε γίνονται επιτυχίες είτε όχι, εμένα μου αρέσει αυτό που κάνω. Και ποτέ δεν μπήκα και στη διαδικασία, όποτε κάνω δίσκο, να πω τι θα γράψω για να πιάσει. Εγώ λέω τι μιλεί στη δική μου την καρδιά, το γράφω και αν υπάρξουν κι άλλοι ανθρώποι που αισθάνονται όπως εγώ, θα τους αγγίξει. Θα μιλήσετε τη γλώσσα τους. Ρωτήστε τώρα παρακάτω. Ναι, Νίκο. Για το CD λοιπόν, αυτό που ετοιμάζετε, θέλετε να μας πείτε. Έχει ετοιμαστεί. Το έχω παραδώσει στην Greta Von, όπως και αυτός ο δίσκος. Ναι, είναι από την Greta Von. Τραγουδάνε. Όταν ξεκινήσαμε, όταν πρότεινα στην εταιρεία να κάνουμε ένα δίσκο συμμετοχικό, η εταιρεία πρότεινε και συμφώνησα να μπουν όλο νέα παιδιά. Αυτό το λέω γιατί είναι φίλοι συνάδελφοι μεγαλύτεροι σε ηλικία, πάνω από 40, οι οποίοι πολύ ευχαρίστως και με αγάπη θα θέλανε να μπουν τραγούδια και έχουν ξαναπήγει στο παρελθόν. Έχουμε κάνει δουλειές και με άλλους συναδέρφους. Δόξα τω Θεώ μου έχουν ετοιμήσει αρκετοί συνάδελφοι. Να κλείσω μόνο αυτό γιατί μικροφωνίζει. Είπαμε λοιπόν με την εταιρεία να βάλουμε νέα παιδιά. Ο νεότερος είμαι εγώ βέβαια. Και είναι. Ελπίζω να μην ξεχάσω κανένα. Ναι. Ο Σαριδάκης ο Κώστας. Ο Γλυκοκόκαλος ο Γιώργος. Ο Χριστονάκης. Ο Μαρούλης. Ο Κυριάκος ο Σταυριανουδάκης. Ο Γιακουμάκης ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο Τσαγκαράκης, ο Μιχάλης ο Γρινιεζάκης και ο Μιχάλης ο Σαβουϊδάκης. Είναι, δεν ξέρω για το Γρινιεζάκη, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω το 40. Αλλά και ο Γρινιεζάκης εκεί παίζει. Έγραψα λοιπόν 14 τραγούδια, ήρθαν τα παιδιά, λένε όλοι από ένα μόνος ο καθένας και με κάποιους από αυτούς λέμε μαζί ένα. Τον αγαπώ και αυτό το δίσκο, όπως όλες μου τις δουλειές. Από εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω, θα του κάνω βέβαια και παρουσίαση φαντάζομαι και θα έρθουν τα παιδιά, τους ευχαριστήσω επίσημα, αλλά και αυτά τα παιδιά που ήρθανε και όλους όσους με χαρά ήρθανε όποτε τους κάλεσαν να τραγουδήσουν τραγούδια που έχω γράψει. Έχω τιμηθεί αρκετά από τους συναδέρφους και δεν πρέπει να έχω κανένα παράπονο. Έτσι είναι. Εξαιρετικές συνεργασίες που έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει ο κόσμος. Δεν ήταν διάφορο ένα τραγούδι, ήταν το μεταξύ μας. Είναι αυτός τώρα ο συμμετοχικός. Ποιος άλλος συμμετοχικός είναι, υπάρχει? Έπεται συνέχεια, φυσικά. Ναι. Δεν σταματάτε. Υπάρχουν ήδη τραγούδια που ετοιμάζονται. Δεν θα πω τίποτα, μην πας και χαλάσει. Πάντως και αυτό που ακούσαμε μόλις είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι όλοι εξαίρετοι, συνάδελφοι, νέα παιδιά. Και ανυπομονούμε να δούμε και να ακούσουμε αυτή τη δουλειά. Με το καλό. Αυτή τη δουλειά θα επικοινωνήσω για παρουσίαση. Όπως πρέπει, να είστε καλά. Με το καλό. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε τώρα? Να παίξουμε το αξεκαθάριστο σεβδάς σε στίχους της Φρόσος της Γιατρομανολάκη.
ευχαριστώς εχθάς. Ξεκαθάριστος έρωτας χάζει ποτέ δεν έχει, χάζει ποτέ δεν έχει. Μοιάζει με το κακό καιρό που έτσι απουλιάζει βρέχει, έτσι απουλιάζει βρέχει. Δύσκολο διάβατος, δύσκολο διάβατος χερός, δύσκολο διάβατος χερός. Δύσκολο διάβατος χερός κι ο λογισμός αντάρ. Λογισμός αδάρτης. Στα πάθη μιας αγάπης. Μπράβο σας. Αυτός είναι ο αξεκαθάριστος Σερντάς. Αξεκαθάριστος. Αξεκαθάριστος Σερντάς χάζει ποτέ δεν έχει. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει χάζει ποτέ δεν έχει? Το λέμε και εδώ στα Χανιά. Ναι, το λέμε, ναι, ναι, ναι. Να δεν το έχει... πούμε και στα νέα παιδιά, βέβαια, δεν καταλαβαίνω. Ναι, το χάζει σημαίνει δεν έχει ουσία, δεν έχει... Μοιάζει με τον κακό καιρό που έτσι απουλιάζει βρέχει. Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε κοντά να ολοκληρώσουμε όλα σχεδόν τα τραγούδια αυτής της δουλειάς. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε ακόμα. Έχει κι άλλα, έχει κι άλλα. Ό,τι θέλετε εσείς. Ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ πιστεύω ότι να παίξουμε κανένα δυο ακόμα από τη δουλειά και άμα θέλετε μετά και έχουμε χρόνο να παίξουμε έχουμε, και παλιότερα. Λοιπόν, να παίξουμε ένα ακόμα. Θα περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επί τη συνέχεια να κλείσουμε με το τελευταίο μέρος και με καινούργια αλλά και με πιο παλιά και αγαπημένα. Ωραία, αν θέλετε, έχουμε χρόνο. Ωραία. Ποιο θα ακούσουμε λοιπόν? Να παίξουμε. Να πιάσω το μαντολίνο. Και να παίξουμε το πρώτο τραγούδι του δίσκου. Μη με μαλώνει. Μη με μαλώνει, μάθια μου. Από τον Νίκο Τρουλινό, λοιπόν. Ο Τρουλινός είναι ένας φίλος από το Ρέθυμνο. Κατά καιρούς μου στέλνει στο κινητό. Ναι. Και μου στείλε την πρώτη και του ζήτησα
Αφού στείλες μια τώρα, μισό το μισθό, στείλε άλλη μια δεύτερη και στείλε και τη δεύτερη, έδεσε το πράγμα. Τέλεια. Και έγινε ένα πολύ καλό τραγούδι. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε πάμε. Λοιπόν. Όσα κι αν έχω σφάλματα, όσα κι αν έχω, όσα κι αν έχω σφάλματα. Όσα κι αν έχω σφάλματα και λάθη καμωμένα, αχ η αγάπη μου και λάθη καμωμένα. Μη με μαλώνεις, μη με μαλώνεις μάτια μου. Αγάπη μου, μα τα καμά για σένα. Όσα κι αν έχω σφάλματα, όσα κι αν έχω, όσα κι αν έχω σφάλματα. Όσα κι αν έχω σφάλματα, εσύ να μη με κρίνεις, όχι πουλάκι, εσύ να μη με κρίνεις. Μα κάθεσαι, μα κάθεσαι στο πλάι, όχι λεμονιά μου, μα κάθεσαι στο πλάι μου. Να κάθεσαι στο πλάι μου, κουράγιο να μου δίνεις, όχι αγάπη μου, κουράγιο να μου δίνεις.